πώς βιώνεις την περίοδο της εγκυμοσύνης? Πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι ευτυχισμένη. Αυτό φαίνεται στο πρόσωπό σου, λάμπει. Είσαι μανούλα, άρα καταλαβαίνεις. Είναι όλα καλά, νομίζω. Είναι όλα καλά. Είσαι στην αρχή, ακόμα δεν ξέρουμε το φύλλο. Δεν θα το μάθω το φύλλο. Έχουμε αποφασίσει με τον Θοδωρή να μην το μάθουμε το φύλλο. Είχαμε τη δυνατότητα να το μάθουμε από πολύ νωρίς, αλλά αποφασίσαμε να το πάμε έτσι μέχρι το τέλος, να υπάρχει η αγωνία που ξέρεις. Θα μπορούσε να υπάρχει υπό άλλες συνθήκες. Η τεχνολογία βοηθάει σε όλα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το επιλέγεις πάντα. Υπάρχουν και δυσκολίες όμως, εσύ αντιμετωπίζεις κάποιες? Το πρώτο τρίμηνο δεν ήταν τόσο ρόδινο και τόσο όμορφο και τόσο εύκολο. Αλλά νομίζω ότι μετά καταλαβαίνω ήδη το λένε τώρα, που έχουν περάσει τα δύσκολα τα πρώτα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σαν να συνηθίζει, ρε παιδί μου, ο οργανισμός και θέλει και αυτό το χρόνο του για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις αλλαγές. Αλλάζει το σώμα. Ναι, είναι και αυτό ένα το σοκ. Δηλαδή, προχθές είχαμε κάτι κλαματάκια. Με τις αλλαγές αυτές. Αλλά εντάξει, δεν έχω παράπονο. Έχεις λιγούρες? Προσπαθώ και αντιστέκομαι, έχω. Βλέπω πράγματα που τα ζηλεύω και τα θέλω. Σε ένα γεύμα μπορεί να μην πω όχι, άμα είναι ωραίο. Θα είναι όμως μετρημένο και υγιεινό. Δεν έχεις πάρει κιλά, προσέχεις πάρα πολύ. Έχεις πάρει πολύ λίγα που σε γλυκένουν και σε ομορφαίνουν. Το πρώτο τρίμηνο, γι' αυτό δεν έχω πάρει πολύ. Έχω πάρει γύρω στα 300-600 κάπου εκεί. Έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι ονόματα? Όχι, αλλά νομίζω, επειδή είμαστε παραδοσιακοί, θα πάρει το όνομα των γονιών του Θοδωρή. Αν είναι αγόρι θα βγει Δημήτρης, αν είναι κορίτσι θα βγει Αλεξάνδρα. Πότε με το καλό? Το Απρίλιο, κάποια στιγμή, μέσα στον Απρίλιο. Επαγγελματικά ήταν λίγο δύσκολη χρονιά, καθώς έγιναν διάφορα με το Sky. Τηλεοπτικά είμαι εκτός, γιατί δεν πρόλαβα να είμαι εντός. Ουσιαστικά ακυρώθηκαν τελευταία στιγμή κάποια σχέδια που ξέρετε όλοι που είχαμε. Κατέθεσε εισαγωγή. Έπρεπε να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης σε κάποια σημεία αυτή η υπόθεση για να υπάρξει μια. Ωστόσο, δεν ήταν οικειοθελής η αποχώρηση, όπως ακούστηκε. Όχι, δεν έφυγα οικειοθελώς. Οικειοθελής δηλώθηκε, αλλά δεν ήταν οικειοθελής τότε. Έχει σχέδια άλλα για την τηλεόραση? Από του χρόνου είναι δουλειά μου. Σαφώς θα ήθελα να κάνω πράγματα και έχω στο μυαλό μου ιδέες.